Γεια σας από το GearHeads.gr. Όπως μπορείτε να δείτε, στα χέρια μας έχουμε τη νέα Gainward GeForce GTX 670 Phantom. Είναι μια κάρτα γραφικών που διαθέτει διαφορετικό σχεδιασμό από τις κάρτες αναφοράς Nvidia, τόσο σε αφορά το σύστημα τροφοδοσίας, όσο και στο σύστημα ψήξης. Αυτή είναι η συσκευασία, είναι αρκετά περιποιημένη. Η εταιρεία Gainward έχει χρησιμοποιήσει 4-phase PWM με στοιχεία Dr. Moss, ενώ φυσικά η κάρτα γραφικών κάνει χρήση όλων των νέων τεχνολογιών που βλέπουμε στην αρχιτεκτονική Kepler. Έτσι έχουμε την τεχνολογία GPU Boost, το νέο Anti-Aliasing Mode TXAA, το Adaptive Vertical Sync, φυσικά κάνει χρήση του PCI Express 3 πρότυπου και φυσικά είναι συμβατή με το 3D Vision Surround, FXAA και τα λοιπά. Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο σύστημα ψήξης που βρίσκεται στην GeForce GTX 670 της Gainward είναι κατά 40% λιγότερο θορυβόδες από το σύστημα ψήξης που χρησιμοποιούν οι κάρτες γραφικών που βασίζονται στην κάρτα αναφοράς Nvidia, δηλαδή στον πρωτότυπο σχεδιασμό της εταιρείας. Ενώ πλέον η GPU εργάζεται σε θερμοκρασία κατά 2 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερη από τις υπόλοιπες κάρτες γραφικών που βασίζονται επίσης στο σύστημα ψήξης που βρίσκουμε στις κάρτες αναφοράς της Nvidia. Για να ανοίξουμε και τη συσκευασία να δούμε τι περιέχει στο εσωτερικό της. Ένα πλαστικό bubble εδώ. Αυτή είναι η νέα Gainward GTX 670 Phantom. Θα τη δούμε όμως σε λίγο. Έχουμε ένα γρήγορο οδηγό εκκίνησης. Με όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για να βελτιστοποιήσετε τη λειτουργία της κάρτας γραφικών σας. Έχει, παρατήρησα, και οδηγίες για χρήση του λογισμικού Expert Tool, με τη βοήθεια του οποίου μπορείτε να υπερχρονίσετε την κάρτα γραφικών σας. Έχουμε ένα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι CD, ναι, με το Expert Tool και τους drivers. Έχουμε ένα DVI του HDMI connector, ένα DVI του D-Sub connector, και καλώδιο από 2 4 pin Molex σε 6 pin PCIe. Αυτά έχει λοιπόν στο εσωτερικό η συσκευασία και αυτή εδώ είναι η νέα Gainward GTX 670 Phantom. Όπως βλέπετε, το σύστημα ψήξης είναι αρκετά ογκώδης, είναι
2,5 slot. Βεβαίως αυτό εσείς μπορείτε να το σκεφτείτε μόνο ως triple slot σύστημα ψήξης. Η φυσιολογική διάταξη των εξόδων στις κάρτες γραφικών που βασίζονται σε GPU αρχιτεκτονική Kepler, δηλαδή έχουμε μία DisplayPort, μία HDMI πλήρους μεγέθους και δύο Dual Link DVI. Στο πίσω μέρος, όπως μπορείτε να διακρίνετε, το PCB είναι ιδιαίτερα κοντό. Αυτό εδώ είναι μόνο. Το υπόλοιπο τμήμα ανήκει στο σύστημα ψήξης Phantom. Εδώ μπορείτε να παρατήσετε τους χάλκινους heat pipes και κάτω από εδώ βρίσκονται, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, αλλά κάτω από εδώ βρίσκονται δύο ανεμιστήρες. Οι οποίοι φροντίζουν για την ψήξη τόσο του GPU όσο και των chips της μνήμης, αλλά και του συστήματος τροφοδοσίας. Η κάρτα τροφοδοτείται μέσω δύο 6-pin PCI Express connectors. Τρεις είναι heat pipes, φαίνεται και από εδώ. Όσο αφορά τις προδιαγραφές, ενώ στην κάρτα αναφοράς NVIDIA GeForce GTX 670 έχουμε 915 MHz για το base clock και 980 MHz για το boost clock του πυρήνα, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε 1006 MHz για το base clock και 1084 MHz για το boost clock. Στο τομέα της μνήμης, ενώ οι κάρτες που βασίζονται στην πρωτότυπη κάρτα αναφοράς NVIDIA διαθέτουν μνήμη 2048 MB στα 6008 MHz, η συγκεκριμένη διαθέτει μνήμη 100 MHz υψηλότερα χρονισμένη, δηλαδή στα 6108 MHz.